Τα προβλήματα των αγροτών και όλων των κατοίκων του νομού Μαγνησίας συνεχώς οξύνονται και τα χωριά μας ερημώνουν. Το χαλάζι, η παγετή, οι βροχοπτώσεις, η ξηρασία μας συνοδεύουν μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Καταστρέφουν συχνά τις καλλιέργειές μας, με αποτέλεσμα ο κόπος μας να πηγαίνει χαμένος, να μένουμε χωρίς παραγωγή και εισόδημα. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο στη Μαγνησία και γενικότερα στην Ελλάδα. Ήρθε βέβαια η φετινή χρονιά να προσθεθεί μια δύσκολη άνοιξη, η πυρκαγιά του καλοκαιριού και το φθινόπωρο με δύο πλημμύρες απανωτές που δεν άφησαν πέτρα πάνω στην πέτρα, με αποτέλεσμα να χαθεί μεγάλο μέρος της παραγωγής. Ζώα, εξοπλισμός, χωράφια, δρόμοι, γέφυρες και μία σειρά από άλλες υποδομές που καταστράφηκαν. Μαζί όμως με τα παραπάνω έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την επίλεκτη ανικανότητα του κράτους, της κυβέρνησης, της περιφέρειας, των δήμων που όλο μέτρα και χρηματοδοτήσεις εξαγγείλουν, όμως οι αποκαταστάσεις των ζημιών για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους οι αγρότες και οι εργαζόμενοι του νομού μας προχωρούν με βήματα χελώνας. Είναι χαρακτηριστική κατάσταση που διαμορφώνεται με τη στρατιωτική γέφυρα Μπελεγρίνο στα Καλά Νερά, όπου την ίδια μέρα συναντήθηκαν τα συνεργεία της περιφέρειας για να ξεκινήσουν υποτίθεται τα έργα μερικής αποκατάστασης, με τα συνεργεία του Δήμου για την υποτίθεται ολική αποκατάσταση. Κόντεψαν να έρθουν στα χέρια τα συνεργεία μεταξύ τους. Ποιος θα πρωτοποκαταστήσει τη γέφυρα? Το γεγονός όμως είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα και ούτε φαίνεται στον ορίζοντα, εκτός από τις ουρές των αυτοκινήτων για πολλά χιλιόμετρα από τα Καλά Νερά μέχρι το Βόλο. Κεντρικοί δρόμοι, αγροτική οδοποιία, γέφυρες, παραλίες και λιμάνια στο Ανατολικό Πύλιο παραμένουν στο έλεος. Αγρότες και εργαζόμενοι δυσκολεύονται να πάνε στις δουλειές τους. Ενώ για την κυβέρνηση, την περιφέρεια και το Δήμο Ζαγοράς αυτά δεν είναι έργα άμεσης προτεραιότητας όπως δηλώνουν. Στην Κάρλα και τα παρακάρλια χωριά, στο Στεφανοβίκιο και στο Ριζόμυλο, τα χωράφια παραμένουν ακόμα κάτω από 2 μέτρα νερό, περιμένοντας το περίφημο σχέδιο των Ολλανδών, είτε τη σύραγγα του κύριου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Όμως οι αγρότες είναι σε απόγνωση, άνεργοι, χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα καλλιεργήσουν, πώς θα ζήσουν τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά ήρθαν να προστεθούν σε μία χρονιά που το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχτεί τα 3 τελευταία χρόνια, με τις τιμές του πετρελαίου, του ρεύματος αλλά και των λοιπασμάτων ζωοτροφών να είναι στα ύψη. Επίσης τα κέντρα υγείας του νομού μας, το νοσοκομείο, έχουν τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα οι βιοπαλαιστές αγρότες και γενικότερα ο λαός να μένει ξεκρέμαστος ή να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, και όταν δεν έχει να αφήνεται στο έλεος, όπως με το 38 παράδειγμα του 68χρονου στη Μακριράχη Πηλίου με σοβαρά προβλήματα υγείας που του έκοψαν το οξυγόνο. Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν υπεύθυνοι. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που έχουν ευαγγέλιο την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα βασικό εργαλείο για το ακόμη μεγαλύτερο ξεκλήρισμα αγροτών και κτηνοτρόφων και την πιο γρήγορη συγκρότηση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια. Η κοινή αγροτική πολιτική δεν ψηφίζεται για να καλύπτονται οι διατροφικές ανάγκες των λαών της Ευρώπης, αλλά ανανεώνεται με βάση τις ανάγκες των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης του ανταγωνισμού τους με τα μεγαθύρια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και άλλα. Η Ομοσπονδία Μαγνησίας με τους αγροτικούς συλλόγους οργάνωσε από την πρώτη στιγμή δράσεις αλληλεγγύης,
μεγάλες κινητοποιήσεις, μηχανοκίνητες πορείες στην πόλη του Βόλου, στα μπλόκα. Συμμετείχε με λεωφορεία στα συλλαλητήρια του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα, στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αγρότικα, αλλά και στο μεγαλειώδη συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Η αγωνιστικότητα, η μαζική συμμετοχή των αγροτών έφερε κάποια αποτελέσματα. Πορευόμαστε με φωτεινό φάρο τους αγώνες μας, γιατί αποδείχτηκε ότι μόνο όπου οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι άφησαν τη λογική των λύσεων από τα πάνω και βγήκαν στα μπλόκα του αγώνα και σε πανελλαδικό συντονισμό, τότε είχαμε μικρότερες και μεγαλύτερες κατακτήσεις. Έτσι κερδίσαμε ορισμένα αιτήματα, έτσι συνεχίζουμε τον αγώνα για να κρατήσουμε το βιός μας. Θέλουμε να παράγουμε για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων. Σύντροφοι και φίλοι, εκτός όμως από τη δράση μας στο κίνημα, χρειάζεται να κάνουμε και την κατάλληλη πολιτική επιλογή. Να επιλέξουμε το δρόμο της οργανωμένης πάλης και σύγκρουσης με τις πολιτικές που μας κλέβουν τον πλούτο που παράγουμε. Θέλουμε που θέλουν να μας διώξουν από τα χωριά μας, από τα χωράφια μας, από τις δουλειές μας. Αυτόν τον δρόμο το εκφράζει μόνο το ΚΚΕ. Μαζί λοιπόν με το ΚΚΕ για τις ζωές μας και όχι για τα κέρδη τους. Ευχαριστώ.